Αγαπητοί πρόεδροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας δυστυχώς μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε στιγμή μετά τη μεταμόσχευση. Μπορεί να είναι πρώιμη, οπότε και συνήθως είναι αντιστρεπτή. Μπορεί όμως να συμβεί στην όψιμη φάση της μεταμόσχευσης, οπότε είναι συνήθως χρόνια και εξελικτική. Όπως αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα, πρόβλημα της σύγχρονης μεταμόσχευσης και από ό,τι φαίνεται και της μελλοντικής, παραμένει η μακροχρόνια επιβίωση ασθενών και μοσχευμάτων. Με αποτέλεσμα, οι μεταμοσχευμένοι μας ασθενείς να βρίσκονται σε άλλοτε άλλο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας. Εδώ και πάλι τα συχνότερα αίτια απώλειας του μοσχεύματος, που έχουν επίσης αναφερθεί πολλές φορές, είναι η χρόνια δυσλειτουργία του μοσχεύματος, η χρόνια νεφροπάθεια του μοσχεύματος, όπως λέγεται αλλιώς, και ο θάνατος με λειτουργούν μόσχευμα. Με κύρια αίτια θανάτου, όπως επίσης όλοι γνωρίζουμε, τα καρδιαγγειακά, τις λοιμώξεις και τις κακοήθειες. Όλα αυτά παρουσιάζουν ισχυρότατη συσχέτιση με την ανοσοκαταστολή. Τα κορτικοειδή προκαλούν μεταβολικό σύνδρομο, εμφανιζόμενο διαβήτη μετά τη μεταμόσχευση, η αναστολή καλσινευρίνης υπέρταση, ζαχαρώδη διαβήτη και υπερλιπιδαιμία, ενώ η αναστολή του τόρου υποδοχέα, υπερλιπιδαιμία, περισσότερο υπερτριγλυκεριδαιμία. Η ανοσοκαταστολή επίσης σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων, κυρίως η χρήση μόνο και πολυκλονικών αντισωμάτων, ιώσεις κορτικοειδών και γενικά το αυξημένο φορτίο της ανοσοκαταστολής. Ενώ ο τύπος, ο βαθμός και η διάρκεια της ανοσοκαταστολής σε συνδυασμό και με τους ερπιτοϊούς αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο για κακοήθειες. Η χρόνια νεφρική νόσος τώρα από την άλλη μεριά επίσης σχετίζεται με καρδιαγγειακά, λοιμώξεις και κακοήθειες. Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο είναι εκτεθειμένοι και στους παραδοσιακούς, κλασικούς δηλαδή παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά και στους μη παραδοσιακούς. Επίσης κινδυνεύουν από λοιμώξεις και από κάποιες τουλάχιστον κακοήθειες. Ο συνδυασμός λοιπόν άνοσοκαταστολής και χρόνιας νεφρικής νόσου, προοδευτικής δηλαδή έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας που είναι πρακτικά καθολικό φαινόμενο στη μεταμόσχευση, αυξάνει πολλαπλασιαστικά, θα έλεγε κανείς, τον κίνδυνο θανάτου από όλα τα αίτια. Γυρίζοντας πάλι στην επιβίωση των μοσχευμάτων, να δούμε τι έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Εδώ είναι μία μελέτη των Μάιερ Κρίση που δημοσιεύτηκε το 2004 και σε αυτό το κομμάτι της διαφάνειας φαίνονται οι εκτιμόμενοι χρόνοι μη ζωής των μοσχευμάτων και βλέπουμε εδώ πέρα ότι για τη χρονική περίοδο μεταξύ 1988 και 1995 ο μέσος χρόνος μη ζωής για τα μοσχεύματα ήταν για όλα τα χρόνια της χρονικής αυτής περίοδου περίπου τα 8 έτη, ενώ το αρχικό πλεονέκτημα επιβίωσης πρακτικά χάνεται στην πορεία του χρόνου. Και ενδιαφέρον σημείο αυτής της μελέτης είναι το δεύτερο, όπου πλέον το 1995 υπήρχαν επαρκή στοιχεία παρακολούθησης των ασθενών και εκτός από τους εκτιμόμενους χρόνους, έχουμε και τους πραγματικούς χρόνους ημιζωής των μοσχευμάτων. Και φαίνεται ότι με τους πραγματικούς τα πράγματα είναι κατά τη χειρότερα από ότι με τους εκτιμόμενους. Μικρή μόνο αύξηση της επιβίωσης των μοσχευμάτων, περίπου κατά μέσο όρο 2 χρόνια. Οι ασθενείς χάνονται και χάνονται και τα μοσχεύματα. Τα μοσχεύματα χάνονται λόγω της ΚΑΝ, της χρόνιας νεφροπάθειας του αλλομοσχεύματος. Τι είναι τώρα αυτή η περίφημη ΚΑΝ? Είναι μια ιστολογική διάγνωση που χαρακτηρίζεται από το βαθμό διάμεσης ίνωσης και σωληνεριακής ατροφίας με ή χωρίς συνύπαρξη αρτηριολοϊαλίνωσης, σπειραματοπάθειας και σκλήρυνσης. Κλινικά εκδηλώνεται με μια προοδευτική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, άλλοτε άλλου βαθμού πρωτεϊνουρία και υπέρταση. Εδώ βλέπουμε τα στάδια βαρύτητας κατά Banff και πρακτικά έχει αλλάξει η ονοματολογία της πλέον και δεν μιλάμε για χρόνια νεφροπάθεια του μοσχεύματος, μιλάμε για ίνωση και σωληνεριακή ατροφία χωρίς τεκμηρίωση συγκεκριμένης αιτιολογίας. Πρακτικά αποτελεί την τελική κοινή οδό κατάληξης των χρόνιων βλαβών στο αλλομόσχευμα. Και οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι πάρα πολλοί. Με μαύρο βλέπουμε εδώ τους παράγοντες που σχετίζονται με το δότη και τη μεταμοσχευτική διαδικασία και με κόκκινο όλους τους παράγοντες που υπησέρχονται κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης με κυριότερους την τοξικότητα των φαρμάκων και την ανοσολογική βλάβη του νεφρού. Πρακτικά θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από 2 κυρίως καταστάσεις, τη χρόνια χημικού τύπου απόρριψη και την τοξικότητα των αναστολέων καλσινευρίνης. Η χρόνια απόρριψη χημικού τύπου είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στην όψιμη μεταμοσχευτική περίοδο,
σχετίζεται με μη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία και αποκτά ολοένα αυξανόμενη κλινική σημασία. Και όπως βλέπετε εδώ σε μία μελέτη με βιοψίες πρωτοκόλου, βλέπετε πόσο αυξάνονται τα ποσοστά της όψιμης χημικού τύπου απόρριψης μετά την πενταετία. Η τοξικότητα των αναστολέων καλσινευρίνης επίσης αποτελεί μία ιστολογική διάγνωση. Ειδικά ευρήματα είναι η τενιοειδή σύνωση του διάμεσου ιστού, η οζώδης αρτηριολοϊαλίνωση, μη προϋπάρχουσα στο δότη, και η μικροασβέστηση των επιθυλιακών κυττάρων των σωληναρίων. Πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν βρίσκουμε αυτά τα ειδικά ευρήματα. Βρίσκουμε γενικώς σκλήνηση, ίνωση και ατροφία, ενώ επιπλέον η βλάβη αυτή είναι εστιακή και μπορεί να μας διαφύγει στο περιορισμένο δείγμα της βιοψίας νεφρού. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά την τενιοειδή ίνωση και εδώ τις χρόνιες βλάβες σε έναν ασθενή με μεταμόσχευση καρδιάς. Και εδώ τη χαρακτηριστική εικόνα της οζώδους αρτηριολοϊαλίνωσης. Και αυτή η μελέτη έχει δειχτεί πλέον πολλές φορές και πρακτικά αντικατοπτρίζει την καθολικότητα της τοξικότητας των αναστολέων καλσινευρίνης στη δεκαετία μετά τη μεταμόσχευση. Ένα άλλο πρόβλημα με τη χρόνια νεφροπάθεια του μοσχεύματος είναι ότι η επίπτωσή της παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση στις διάφορες μελέτες, γιατί δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια ορισμού. Μιλάμε για επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η κρεατινίνη δεν είναι αξιόπιστος δείκτης της νεφρικής λειτουργίας. Όπως πολύ ωραία όμως επισημαίνει εδώ ο Τσάπμαν σε αυτή τη μελέτη του 2005, πρακτικά όλα τα μεταμοσχευτικά κέντρα παγκοσμίως εξακολουθούν να χρησιμοποιούν σαν δείκτη νεφρικής λειτουργίας τον λιγότερο αξιόπιστο, ειδικά για GFR μεταξύ 70 και 30 ml ανά λεπτό, ποιον δηλαδή, την τιμή της κρεατινίνης μετρημένη σε διαφορετικά εργαστήρια με διαφορετικές μεθόδους ανά τα έτη. Και με την GFR όμως τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ σαφή. Μπορεί να υπάρχει υποεκτίμηση του φαινομένου και καθυστερημένη διάγνωση, ενώ δεν υπάρχει κανένα σαφές όριο της GFR κάτω από το οποίο μιλάμε πλέον για καν. Είναι το όριο αυτό στα 60, στα 50 ή στα 30 ml ανά λεπτό. Φαίνεται και εδώ ότι η χρυσή σταθερά είναι για τη διάγνωση είναι οι βιοψίες πρωτοκόλλου. Είπαμε και πριν ότι μιλάμε για μία διάγνωση αποκλεισμού. Και καταλήγουμε τελικά ότι η ανοσοκαταστολή σε συνδυασμό με τη χρόνια έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, με την ουρεμία δηλαδή, είναι και το αίτιο για το οποίο χάνουμε και τα μοσχεύματα αλλά και τους ασθενείς μας. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα θεραπευτικά? Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να μειώσουμε την ανοσοκαταστολή όσο μειώνεται η νεφρική λειτουργία. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχουν μελέτες. Συστήνεται μία μείωση του βαθμού της ανασοκαταστολής συνολικά. Τα ερωτήματα στα οποία δεν βρήκα βιβλιογραφία με συγκεκριμένες απαντήσεις είναι τα εξής. Πώς τροποποιείται η φαρμακοκινητική και πώς επηρεάζεται η τοξικότητα των ανασοκατασταλτικών με την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου? Σε ποιο επίπεδο GFR θα πρέπει να γίνεται η μείωση? Σε ποια φάρμακα του συνδυασμού και πώς? Δεν υπάρχουν μελέτες. Αν δούμε γενικά την εξέλιξη της ανοσοκαταστολής μεταξύ του 1994 και του 2004, βλέπουμε ότι οι αναστολές καλσινευρίνης, τουλάχιστον μέχρι το 2004, εξακολουθούν να αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της μεταμόσχευσης, με 93% των ασθενών να λαμβάνουν έναν από τους δύο αναστολής καλσινευρίνης κατά την έξοδό τους από το νοσοκομείο και το τακρόλιμους να κερδίζει διαρκώς έδαφος συγκριτικά με την κυκλοσπορίνη. Όσον αφορά στους αντιυπερπλαστικούς παράγοντες, έχουμε πρακτικά αντικατάσταση της αζαθιοπρίνης από τα MPAs από το 1997 και μετά, ενώ προχωρώντας στους συνδυασμούς, όπως αναμένεται βέβαια, ο πιο συχνός συνδυασμός είναι MMF και τακρόλιμους, με πτωτική τάση του συνδυασμού MMF και κυκλοσπορίνη, το συνδυασμό τακρόλιμους με σιρόλιμους να βρίσκεται περίπου στο 8% και μια εντυπωσιακά χαμηλή συχνότητα στα CNI free σχήματα. Τα σχήματα δηλαδή με MMF και mTORI βρίσκονται στο 1%. Αναφορικά με την πρακτική μας με τα στεροειδή, οι πρακτικές είναι ή απόσυρση ή μετατροπή. Εδώ βλέπουμε την απόσυρση στον ένα χρόνο μετά τη μεταμόσχευση, αύξηση από το 4% στο 8% με μια υπεροχή στις ζώσεις της μεταμοσχεύσης όπως αναμένεται. Αλλά και η πλήρης ντενόβο αποφυγή των κορτικοειδών κερδίζει συνεχώς έδαφος. Το 2004 23% των ασθενών δεν έλαβαν κορτικοειδή.
Και έτσι λοιπόν θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουμε σχεδόν πλήρη αντικατάσταση της κυκλοσπορίνης από το τακρόλιμους, πρώιμη απόσυρση ή αποφυγή των κορτικοειδών, ενώ είναι συχνές οι αλλαγές στα νοσοκατασταλτικά σχήματα εντός των πρώτων 2 ετών από τη μεταμόσχευση, σαφώς και υπάρχουν τάσεις ελαχιστοποίησης των αναστολέων καλσινευρίνης, αλλά δυστυχώς και στα πρωτόκολλα με τους MTORIs είναι συχνή η διακοπή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Τι γίνεται τώρα στην έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας? Υπάρχει τροποποιημένη φαρμακοκινητική και συσσωρευτική τοξικότητα των φαρμάκων αυτών. Παρ' όλα αυτά, και πάλι οι μελέτες είναι ελάχιστες. Ελάχιστες μελέτες με πολύ μπερδεμένα δεδομένα για τη φαρμακοκινητική, συνήθως για την αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα φάρμακα για τους αναστολείς καλσινευρίνης, πρακτικά καθόλου μελέτες για τους MTORIs. Για τα MPAs υπάρχουν μελέτες και φαίνεται ότι αυτά μεταβολίζονται στο ύπαρξη στο μικοφινολικό γλυκουρονίδιο, το οποίο και αποβάλλεται από τους νεφρούς, αλλά και ασκεί ανοσοκατασταλτική δράση, με αποτέλεσμα βέβαια συσσωρευτική τοξικότητα σε νεφρική ανεπάρκεια. Επιπλέον, η ανοσοκατασταλτική δράση του MPA ασκείται από το Free MPA, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μικρό κλάσμα του. Σε νεφρική ανεπάρκεια έχουμε μείωση της σύνδεσης του MPA με την αλβουμίνη, οπότε ακόμα περισσότερη τοξικότητα. Η αναστολή καλσινευρίνης είναι νεφροτοξική και σε ασθενείς με ήδη σοβαρά επηρεασμένη νεφρική λειτουργία προκαλούν ακόμα ταχύτερη επιδείνωση της υπολοιπόμενης νεφρικής λειτουργίας. Μας δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την ήδη προϋπάρχουσα δυσκολία ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και λόγω επιδείνωσης της υπερογκεμίας. Ενώ σε συνδυασμό με τους αναστολείς του άξονα και ειδικά σε ασθενείς με πολύ μειωμένη GFR κάτω από 20 ml ανά λεπτό, αυξάνουν τον κίνδυνο υπερκαλιεμίας, οξέωσης και αθρηστικής νεφροτοξικότητας. Η σύσταση είναι γενικά η διατήρησή του στα χαμηλότερα δυνατά και επιτρεπτά βάση του νοσολογικού κινδύνου επίπεδα, με ένα σετού περίπου 450 με 500 και για το τακρόλιμους 4 με 5 νάνογραμμα ανά ml. Αναφέρθηκαν και πριν τα σχήματα και της ελαχιστοποίησης και της μετατροπής. Η διατήρηση χαμηλής δόσης CNI με MTORI έχει δείξει όφελο στη GFR. Φαίνεται όμως και από αυτή τη μελέτη, την RMR, ότι η εξέλιξη των χρόνιων βλαβών συνεχίζεται. Βέβαια, όλες αυτές οι μελέτες αναφέρονται σε προημότερα στάδια της μεταμόσχευσης. Ενώ η όψιμη μετατροπή, ειδικά σε ασθενείς με συνυπάρχουσα πρωτεϊνουρία, δεν έχει δείξει τόσο θετικά αποτελέσματα. Τα κορτικοειδή θα πρέπει να αποφεύγονται πρώιμα, να διακόπτονται πρώιμα μετά τη μεταμόσχευση και να αποφεύγονται πλήρως. Πλέον όλες οι μελέτες, όταν λένε όψιμη διακοπή, αναφέρονται στον ένα χρόνο από τη μεταμόσχευση. Αν αποσύρουμε τα κορτικοειδή αργά μετά τη μεταμόσχευση και δεν προκύπτει κανένα επιπλέον όφελος για τον ασθενή μας, αλλά και είμαστε αναγκασμένοι από την άλλη μεριά να κρατήσουμε ψηλότερα τα επίπεδα του CNI, το οποίο επίσης δεν το επιθυμούμε σε ασθενή με ήδη επηρεασμένη έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Η MTORIs αυξάνεται η μυελοτοξικότητά τους με την έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας και προκαλούν και σοβαρή επιδείνωση αναιμίας, ειδικά σε συγχορήγηση με αναστολή στο άξονα. Θα πρέπει και αυτοί να διατηρούνται στα χαμηλότερα δυνατά και επιτρεπτά επίπεδα, με επιθυμητές στάθμες περί τα 4 με 5 νάνογραμμα ανά ml. Τα MPAs, ανέφερα εκτενώς την τροποποιημένη φαρμακοκινητική τους, σε συνδυασμό τώρα και με τους MTORIs, αυξάνει πολλαπλασιαστικά η μυελοτοξικότητα και οι γαστρεντερικές διαταραχές που προκαλούν. Θα πρέπει και αυτά να τα διατηρούμε στη χαμηλότερη δυνατή επιτρεπτή δόση, συνήθως περίπου το μισό της δόσης, σταθμίζοντας βέβαια πάντα και τον ανοσολογικό κίνδυνο του ασθενή. Τώρα, σε βαρύτερες περιπτώσεις νεφρικής νόσου, τελικού σταδίου, λίγο πριν ή κατά την επανένταξη σε αιμοκάθαρση, υπάρχουν μελέτες. Εδώ, η ανοσοκαταστολή θα πρέπει να διακόπτεται σε όλους, με δύο εξαιρέσεις. Αυτούς που πρόκειται να μεταμοσχευτούν σε σύντομο χρονικό διάστημα από ζώντα δότη και αυτούς που χάνουν το μόσχευμα εξαιτίας ανοσολογικής βλάβης. Εδώ μελετήθηκαν 177 ασθενείς, οι οποίοι απόλυσαν το μόσχευμα και επανεντάχθηκαν σε νεφρική λειτουργία. Η ομάδα 1 συνέχισε μειωμένη ανοσοκαταστολή, ενώ στην ομάδα 2 η ανοσοκαταστολή διακόπη πλήρως. Και φάνηκε ότι στην ομάδα 1 έχουμε αυξημένο κίνδυνο θανάτου και από καρδιαγγειακά και από λοιμώξεις. Σχετικά με τις κακοήθειες τώρα, μετά την επιστροφή σε αιμοκάθαρση και τη διακοπή της ανοσοκαταστολής, φαίνεται μείωση της επίπτωσης τουλάχιστον συγκεκριμένων κακοηθειών, των σχετιζόμενων με ιούς, των μελανομάτων και των δερματικών καρκίνων. Αναφορικά με τον τρόπο της ανοσοκαταστολής, και πάλι δεν υπάρχουν πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες. Κάθε μεταμοσχευτικό κέντρο ακολουθεί λίγο πολύ τη δική του πρακτική, η οποία θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής. Άμεση διακοπή των αντιμεταβολητών,
Ενώ στους CNIs και στους mTORIs μπορούμε να κάνουμε είτε άμεση διακοπή, είτε σταδιακή μείωση εντός 4 με 6 εβδομάδων, και τα στεροειδή τα διατηρούμε περίπου μέχρι τους 6 μήνες με πολύ βραδία απόσυρση. Στους ασθενείς τώρα που αναφέρθηκα πριν που θέλουμε να διατηρήσουμε για βραχή χρονικό διάστημα την ανοσοκοταστολή, πρακτικά μειώνουμε τις δόσεις σε αντιμεταβολή της CNI και mTORI στο μισό, διατηρώντας τα κορτικοειδή με πολύ όμως στενή παρακολούθηση των επιπέδων και των εργαστηριακών παραμέτρων για τυχόν τοξικότητα. Στους μεν ασθενείς με υποψήφιο ζώντα δότη μέχρι την επαναμεταμόσχευση, στους δε ασθενείς με απόρριψη μέχρι την εφρεκτομή, σε κάθε περίπτωση όμως όχι πέραν των 6 μηνών. Και αυτό γιατί ο συνδυασμός ανοσοκαταστολής και αιμοκάθαρσης εκθέτει τον ασθενή σε ανεπίτρεπτα υψηλά ποσοστά κινδύνου θανάτου. Οι επιπλοκές που σχετίζονται με τη διακοπή της ανοσοκαταστολής είναι το grafting tolerance syndrome, η φλοιοεπινεφρίδιακή ανεπάρκεια και η αλλοευαισθητοποίηση. Είναι αυτό που μας απασχολεί και όλα στους ασθενείς μας, δυσχεραίνει και την επαναμεταμόσχευση και συνίσταται στην αύξηση των προσχηματισμένων κυταροτοξικών αντισωμάτων. Συμπερασματικά λοιπόν, σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού και έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, είναι βέβαιο ότι απαιτείται μείωση της ανοσοκαταστολής. Είναι εντυπωσιακό το πόσο λίγες μελέτες υπάρχουν για τη φαρμακοκινητική και την αθρηστική τοξικότητα όλων αυτών των φαρμάκων σε προοδευτική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Είναι γνωστός ο αυξημένος κίνδυνος θνητότητας αυτών των ασθενών από το συνδυασμό χρόνιας νεφρικής νόσου, ουρεμίας δηλαδή και ανοσοκαταστολής. Είναι ένα πρακτικά καθολικό φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη για τον τρόπο και το όριο της GFR στο οποίο θα πρέπει να γίνεται αυτή η μείωση. Σίγουρα θα πρέπει να σταθμίζουμε τον ανοσολογικό κίνδυνο του ασθενή και να εξατομικεύουμε την απόφασή μας, ενώ σημαντική είναι η συνολική μείωση του φορτίου της ανοσοκαταστολής, που σίγουρα θα πρέπει να γίνεται σε GFR κάτω από 20 ml ανά λεπτό. Και ειδικά σε επανένταξη σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας, η διακοπή της ανοσοκαταστολής θα πρέπει να γίνεται σύντομα ή και άμεσα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρινάκη, ειδικά που ανταπεξήλθατε ένα τόσο πολύ κλινικό θέμα, γιατί ο γιατρός έρχεται αντιμέτωπος με αυτόν τον άρρωστο, χωρίς κλινικές μελέτες, πραγματικά. Ήτανε πραγματικά εντυπωσιακό. Μπορώ να πω ότι κάποια στιγμή άρχισα να απελπίζομαι. Έψαχνα στο PubMed τις μελέτες πάρα πολλές μέρες και ώρες. Περισσότερο μου έφαγε να βρω τις μελέτες που δεν υπήρχαν, παρά να φτιάξω την ομιλία. Είναι ένα θέμα καθολικό. Μας απασχολεί όλους, το γνωρίζουμε όλοι. Και δεν υπάρχει καμία μελέτη, καμία κατευθυντήρια οδηγία. Κάθε μεταμοσχευτικό κέντρο ουσιαστικά πράττει κατά πώς ξέρει και μπορεί. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη απόφαση γιατρού και ασθενή να αποφασίσουν ότι τέλος η ανοσοκατασταλή, άρα τέλος η μεταμόσχευση. Γιατί έχεις αντιμέτωπο έναν ασθενή που τον έχεις παρακολουθήσει 10 χρόνια και τέλος η ανοσοκατασταλή σημαίνει ένα άλλο, μια επανένταξη. Νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον να γίνουν κάποιες μελέτες, να καθορίσουμε κάποια όρια GFR, να πούμε κάτω από 60 ml ανά λεπτό, από 60 μέχρι 30, ξέρω εγώ, από 30 μέχρι 20, από 20 και κάτω, τι να κάνουμε με το συνδυασμό και, με την... και πιθανόν και με κάποιες φαρμακοκινητικές μελέτες. Ναι. Ωραία. Μπορώ. Ναι. Είπατε πριν ότι στους 6 μήνες υποχρεωτικά θα πρέπει να διακόπτεται. Όπως είπατε, βέβαια, απ' την άλλη, όταν έχει ενταχθεί ο άρρωστος, δεν υπάρχουν και δεδομένα. Ειδικά για την περιτοναϊκή, που είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωση η πολυματική διούρηση. Εδώ υπάρχουν επίσης διάφορες μελέτες που το κρατάνε και παραπάνω. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί αν υπολογίζουμε την πολυματική νεφρική λειτουργία. Δηλαδή, να μην βιαστούμε οπωσδήποτε στο εξάμηνο, αν έχει σημαντική διούρηση ο ασθενής. Όχι για την ανοσοκαταστολή. Για τους ασθενείς, καταρχήν για τους αναστολείς καλσυνευρήνης τους κόβουμε. Εκτός αν πρόκειται να επαναμεταμοσχευτεί ή εκτός αν έχει χάσει το μόσχευμα και περιμένουμε να του κάνουμε νεφρεκτομή. Τους κόβουμε άμεσα. Σίγουρα θέλουμε την υπολοιπόμενη διούρηση στην περιτοναϊκή. Βέβαια, αυτό που είπαμε και στην πρωινή μας ανακοίνωση είναι ότι ελάχιστοι ασθενείς επανεντάσσονται μετά την απώλεια του μοσχεύματος σε περιτοναϊκή. Πρακτικά είναι ένα ποσοστό 2%. Εντάξει, δεν πρέπει να το αγνοήσουμε βέβαια. Okay. Αλλά σε αυτούς μπορούμε να κόψουμε τον αναστολέ καλσυνευρίνης άμεσα, να μην περιμένουμε 4 με 6 εβδομάδες. Ναι, έλεγα πως το τραβούσαμε λίγο παραπάνω από την άποψη ότι μπορούμε να κρατήσουμε την πολυματική του νεφρική λειτουργία σαν ογκοούρων. Δηλαδή υπάρχουν πρωτόκολλα, ναι, γι' αυτό έλεγα. Μήπως αυτούς ειδικά ήμασταν πιο χαλαροί.
Τον μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Έτσι. Δηλαδή, αν τον κρατήσεις πρακτικά, του καταστρέφεις την υπολοιπόμενη νεφρική λειτουργία και τη διούρηση βέβαια. Από την άλλη μεριά, αν διακοπεί άμεσα, μπορεί να κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Απόρριψη. Ναι. Κυρία Μαρινάκη, συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν υπάρχουν μελέτες φαρμακοκινητικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων σε χρόνια βάση. Όμως είναι γνωστό οι αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μεταξύ των mTOR και των αναστολέων της καλσινευρίνης, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η εφαρμογή του ευερόλυμου σε συνδυασμό με FK απαιτεί μεγαλύτερες δόσεις όσον αφορά το ευερόλυμου, ενώ σε συνδυασμό με την κυκλοσπιρίνη απαιτεί μικρότερες δόσεις. Αυτό τουλάχιστον από τις de novo μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και από την, ναι, αυτό σίγουρα. Αλλά εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν υπάρχουν σε προοδευτικά επιδεινούμενη νεφρική λειτουργία. Σε χρόνιους ασθενείς συμφωνώ ότι δεν υπάρχουν, αλλά σε πρώιμους ασθενείς έχουμε δει αυτές τις αλληλεπιδράσεις, και αυτές άλλωστε βάζουν και τα πρωτόκολλα όσον αφορά τον συνδυασμό της ελαχιστοποίησης των CNIs μαζί με mTOR αναστολής και την προσοχή που πρέπει να έχουμε και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να πετύχουμε τους στόχους μας για να μπορέσουμε να ασκήσουμε ανοσοκατασταλτικό αποτέλεσμα. Η δεύτερη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, επειδή είδα σε μια διαφάνεια σχετικά με το χειρισμό της κυκλοσπορίνης σε χρόνιους ασθενείς, χρησιμοποιείτε το σε 2 σε χρόνιους ασθενείς ή το σε 0? Εμείς στο κέντρο μας χρησιμοποιούμε και το σε 0 και το σε 2. Ωραία, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί... Απλώς όπως έδειξε και η κυρία Ντουνούση πριν, χωρίς πάλι να υπάρχει κάποια τυχεοποιημένη μελέτη ή πάρα πολύ hard data, θεωρείται λίγο καλύτερο το σε 2. Ευχαριστούμε πολύ. Oh, thank you.